Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς διαλύεται η Αμερική, Ευρώπη, Αγγλία, Καναδάς και Αυστραλία σκόπιμα και με ξεκάθαρες ατζέντες. Αλλά και το πιο σημαντικό, το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Γιάννης Ανδρέου εδώ. Τα τελευταία 100 με 200 χρόνια έχουμε δει τεράστια εξέλιξη σε αυτό το πλανήτη, τόση που δεν μπορεί να την φανταστεί ο μέσος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ανισορροπία, γιατί πλέον βρισκόμαστε σε ένα καθοδικό trend στον πολιτισμό μας, στην κοινωνία μας, ειδικά στην Ευρώπη, Αμερική, Αγγλία, Καναδάς κτλ. Και αυτό επειδή υπάρχουν ξεκάθαρες προσπάθειες για τη διάλυση του πολιτισμού και της κοινωνίας για συγκεκριμένα συμφέροντα, όπου δυστυχώς δεν τις βλέπει και δεν τις καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, γιατί και γι' αυτό έχουν γίνει προσπάθειες να μην μπορεί να αντιλαμβάνεται. Η απάντηση σε αυτό το πλανήτη είναι τεράστια, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχει ελπίδα και ο στόχος του βίντεο φυσικά δεν είναι να σας μειώσω τις ελπίδες και να σας πω ότι θα χαθούν τα πάντα, γιατί έχουμε δει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ότι ο άνθρωπος ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και πάλι μπορεί να τα καταφέρει και να επανέλθει. Η δύναμη που έχει μέσα του άνθρωπος είναι ατελείωτη. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να σας πω ξεκάθαρα το τι συμβαίνει, γιατί αυτές τις πληροφορίες δεν θα τις μάθετε ποτέ από τα mainstream media και υπάρχει η ελλειπή πληροφόρηση και παραπληροφόρηση δυστυχώς από τα mainstream media για το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο, που δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Και μετά λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι επίσης το τι μπορεί να κάνει κάποιος εδώ και τώρα άμεσα για να διατηρήσουμε αυτό το πολιτισμό που έχουμε και να το εξελίξουμε ακόμα καλύτερα. Γιατί εξελίσσονται αρκετά πράγματα, αλλά όχι ο πολιτισμός και αυτά που έχουν χτίσει τέλος πάντων τις κοινωνίες που είχαμε και έχουμε μέχρι στιγμής. Πριν βαθύνω στο θέμα, να like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σου θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Και επίσης μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr, στο Andreou Academy για τα πιο σημαντικά θέματα που συμβαίνουν σε αυτό το πλανήτη. Link στην περιγραφή του βίντεο. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social, ειδικά στο Twitter, γιατί το Twitter πλέον αποτελεί η πιο καλή πλατφόρμα για να μπορέσει κάποιος να επικοινωνήσει πραγματικά την αλήθεια και το τι συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πώς πραγματικά διαλύονται οι κοινωνίες μας και ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ατζέντες. Αν κάποιος ψαχτεί μόνος του, μπορεί να βρει αυτό, μπορεί να τα βρει όλα αυτά αρκετά εύκολα. Αν και περισσότερο από εσάς έχετε παρατηρήσει, γιατί το έχω δει και στα comments από τα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει, που έχω δώσει διάφορες αναλύσεις. Και ουσιαστικά η διάλυση της κοινωνίας σε αυτές τις χώρες γίνεται από το Deep State, από το βαθύ κράτος που έχω αναλύσει σε άλλο βίντεο και μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή στο πλανήτη. Ο στόχος είναι ο μαζικός έλεγχος και οι προσπάθειες είναι αντικοινωνικές ουσιαστικά. Και για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να διαλύσουν κάποιες βασικές συγκεκριμένες αρχές που έχουν χτίσει την κοινωνία και έχουν δώσει τη δύναμη στον άνθρωπο, που είναι η ιστορία, είναι ο πολιτισμός, είναι το σύνταγμα. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες για την κατάργηση του συντάγματος και αν απλώς κάποιος δει, ακόμα και με το censorship που κάνει στα social media, θα καταλάβει ότι είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια για την διάλυση του συντάγματος. Και ένα από τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνει ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια, που είναι πολύ έντονα, είναι η διάλυση της οικογένειας, που δυστυχώς δεν έχει καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, γιατί περνάει ύπουλα και με διάφορες περίεργες προσπάθειες σιγά σιγά και δεν το καταλαβαίνει και με τον τρόπο που περνάει το υιοθετεί χωρίς να καταλάβει το τι πραγματικά, τι συνέπειες θα έχει αυτό στη συνέχεια. Και θα το αναλύσω αυτό σιγά σιγά. Πώς το κάνουν λοιπόν αυτό πρακτικά? Ένας από τους εύκολους τρόπους για να διαλύσεις μια χώρα, έναν πολιτισμό, μια κοινωνία, είναι να δημιουργήσεις εμφύλιο πόλεμο. Πώς το κάνεις αυτό? Με το να δώσεις δικαιώματα στη μία πλευρά και να υποτιμήσεις την άλλη πλευρά και να δημιουργήσεις λοιπόν τον διχασμό και τον τσακωμό και τον πόλεμο μεταξύ τους. Και αυτό το έχουν κάνει πολύ πετυχημένα σε όλες αυτές τις χώρες και στις μόνες χώρες που δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό είναι στις χώρες που υπάρχει μοναρχία ή δικτατορία, όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπως είναι Κίνα, που δεν καταφέρουν να το κάνουν αυτό εκεί πέρα, και διάφορες άλλες χώρες, όπως και στην Αφρική, που είναι διαφορετική κατάσταση για το πώς είναι στην Ελλάδα, γιατί είναι και πιο ελεύθεροι και έχουν άλλο τρόπο ζωής και το πώς έχουν εξελιχθεί. Αλλά έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό στην Ευρώπη, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, γιατί ουσιαστικά και Αμερική, γιατί όλα αυτά είναι ενωμένα. Δηλαδή, όλες οι ατζέντες περνάνε σε όλες αυτές τις χώρες μαζικά. Και ο διαχωρισμός έχει γίνει στην πολιτική. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν χωριστεί κόκκινο και μπλε, ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί και έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για το διαχωρισμό. Έχουν γίνει λοιπόν στην πολιτική, έχουν γίνει στο race, έχουν δηλαδή άσπροι και μαύροι και καλά με το να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των μαύρων. Ουσιαστικά αυτό που έχουν κάνει είναι να διαχωρίσουν την κοινωνία και να δημιουργήσουν τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει και αυτό το είχαν κάνει και στην Αφρική και γι' αυτό είδαμε και το χαμό με τον Νέλσον Μαντέλα κτλ. Όπου επικρατεί μέχρι και σήμερα, βέβαια υπάρχει τεράστια βελτίωση από
τότε, το πώς ήταν. Και αυτές οι προσπάθειες γίνονται εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και αυτές οι προσπάθειες λοιπόν γίνονται στον διαχωρισμό με το να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ενός και όχι του άλλου. Και τώρα το βλέπουμε να γίνονται και στα genders. Και αυτό είναι πολύ ύπολο και δεν το έχει καταλάβει δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος. Σε κάποιο άλλο βίντεο πιθανόν να το αναλύσω λίγο παραπάνω. Αν θέλετε, μπορείτε να το γράψετε από κάτω και μπορώ να το κάνω και άμεσα κιόλας. Γιατί, για παράδειγμα, ένα από αυτά που δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι όταν βλέπεις τις κυβερνήσεις να προσπαθούν έντονα να γνωρίσουν και καλά τα δικαιώματα ή να δημιουργούν κάποιες οργανώσεις, όταν το κάνουν αυτό, ειδικά τώρα οι κυβερνήσεις που είναι ύπουλες και το έχουμε δει ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί οι κυβερνήσεις, γιατί ουσιαστικά Deep State είναι που κυβερνάει στις περισσότερες χώρες και ειδικά σε αυτό που αναφέρομαι σήμερα στο συγκεκριμένο βίντεο, θα πρέπει λοιπόν να δείτε κάτι ύποπτο εκεί πέρα. Για παράδειγμα, στην Αμερική γίνεται ένας χαμός με τα genders, που προσπαθούν να το περάσουν τώρα και σε διάφορες χώρες. Και αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι το εξής, ότι όταν προσπαθείς και καλά και δώσεις έμφαση για να αναγνωρίσεις τα δικαιώματα των transsexuals, ταυτόχρονα με τον τρόπο έτσι όπως το κάνουν, έχουν υποτιμήσει τα ανθρώπινα των ανθρώπων που δεν είναι transsexual, της γυναίκας, των παιδιών. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά προσπαθούν να καταστρέψουν τα παιδιά και τη νέα γενιά. Το να βάζεις transsexuals να γδύνονται μπροστά στα παιδιά είναι έγκλημα. Το να προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά ότι έχουν γεννηθεί σε λάθος gender, σε λάθος γένος και ότι θα πρέπει να είναι το gender 38 που δεν ξέρω και εγώ τι είναι, ότι έχουν φτιάξει τώρα 68 genders. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν είναι σκόπιμη για να μπασταρδέψουν και να διαλύσουν ουσιαστικά αυτές τις βασικές αρχές και αξίες και να δημιουργήσουν διαστροφή στο σεξ και να διαλύσουν την μονάδα της οικογένειας. Και θα μου πει κάποιος να τις αναγνωρίσει και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί μπορεί να μην υπάρχει σωστή αναγνώριση στα δικαιώματα των gay, των transsexuals κτλ. Είμαι μαζί σας και συμφωνώ 100%. Όμως όταν βλέπεις προσπάθειες όπως να πηγαίνουν και να προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά 6-7 χρονών να γδύνονται και να τους πούνε ότι πρέπει να αλλάξουν το γένος τους, ενώ ένα παιδί δεν έχει τέτοια επιθυμία και απλά προσπαθείς να τους περάσεις τέτοιες ιδέες, αυτό δεν είναι για να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα. Αυτό είναι έγκλημα. Και δεν έχουν μείνει μόνο σε αυτό, έχουν χειροτερέψει την κατάσταση. Δηλαδή, έχουν φτάσει σε σημείο στην Αμερική να μην επιτρέπουν στους γονείς να συμμετέχουν στα σχολικά meetings για να μπορέσουν να διδάσκουν στα παιδιά αυτό και πέρασαν πριν 2 μέρες ένα νομοσχέδιο στην Washington που λέει το εξής, ότι εάν ο γονιός δεν αναγνωρίσει και δεχτεί την επιθυμία του παιδιού να αλλάξει gender, να αλλάξει το γένος του, δηλαδή από αγόρι σε κορίτσι, από κορίτσι σε αγόρι και να γίνει, και όχι μόνο αυτό βασικά, γιατί αυτά τα δύο είναι ίδια, αλλά να είναι το gender αυτό, το νούμερο τέλος πάντων που έχουν βγάλει, που δεν τα θυμάμαι τώρα, να του πάρουν το παιδί. Αυτό και μόνο είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από μόνο του. Και δεν είναι λοιπόν για την αναγνώριση των transsexuals. Έτσι, και θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Και η λύση σε αυτό και για τους transsexuals και τους γκέι και τις γυναίκες, τους άντρες, άσπρους, μαύρους και όλους, είναι απλώς η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ζήτηση και η απέτηση σε αυτό. Όχι το να δώσεις έμφαση άσπρο, μαύρο, γυναίκα, άντρα, gender 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Ανθρώπινα δικαιώματα. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλοι. Όσοι έχουν τουλάχιστον 2 πόδια, από εκεί και πάνω ας έχουν ό,τι θέλει ο καθένας και ας αλλάξει ό,τι θέλει, αλλά όσοι έχουν τουλάχιστον 2 πόδια και μπορεί να το πεις ότι είναι άνθρωπος, θα πρέπει να μπαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να τα σέβεται ο καθένας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εγώ προσωπικά σέβομαι τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν διαχωρίζω αυτά τα genders κτλ. Είτε κάποιος το φυσιολογικό, μη φυσιολογικό, το δέχεται, δεν το δέχεται. Δεν με νοιάζει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, αλλά για όλους χωρίς ταμπέλες, γιατί έχουμε δει πρακτικά ότι όταν υπάρχει ταμπέλα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει διχασμό και να διαλύσει την κοινωνία και να δημιουργήσει εμφύλιο πόλεμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτού όσες φορές και αν έγινε στην ιστορία μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας και υπάρχει τεράστια προσπάθεια για να αναγνωρίσουν και να νομοποιήσουν την παιδοφιλία. Όπου σε μερικά χρόνια θα φαίνεται normal γιατί θα έχουν περάσει αυτή την ιδέα στον κόσμο. Όπως και για τα ναρκωτικά που σε κάποιους από εμάς φαινόταν παράξενο και μη σωστό πριν 10-20 χρόνια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτόν τον βαθμό που γίνεται σήμερα, αλλά πλέον έχουν καταφέρει να πείσουν τους ανθρώπους ότι είναι ok να παίρνεις και ναρκωτικά, δεν είναι και τίποτα άσχημα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, 100.000 άτομα το χρόνο πεθαίνουν από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Αλλά σε λίγα χρόνια, με τις νομοθεσίες που περνάνε, θα είναι normal. Αλλά αν αυτά δεν σταματήσουν, όχι μόνο δεν θα έχουμε καλύτερο επίπεδο ζωής και εξέλιξη στην κοινωνία μας, αλλά θα έχουμε απίστευτο ξεπεσμό και διάλυση.
τεράστια εξαπάτηση γίνεται και με τα εθιστικά ψυχοφάρμακα, το οποίο είναι και αυτό ένα ολόκληρο επεισόδιο, ντοκιματέρ θα πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει γνώση και κατανόηση από τον μέσο άνθρωπο και να μπορεί να κρίνει, περνάει αυτό γιατί θεωρείται επιστήμη και δεν ξέρει και άλλη επιλογή, δεν μπορεί να βρει και άλλη εναλλακτική μόνος του. Τέλος πάντων, δεν θα εμβαθύνω παραπάνω σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα μπορούσατε να το ψάξετε και να το βρείτε και μόνοι σας. Και μετά έχουμε την εγκληματικότητα, όπου δημιουργείται σκόπιμα η εγκληματικότητα. Και την αφήνουν να υπάρχει σκόπιμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το χάος και να κάνουν αλλαγή σε κυβερνήσεις και να μπορούν να κάνουν διάφορες αλλαγές που θέλουν. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν καταφέρει να περάσουν εγκληματίες. Η Αμερική τώρα πλέον είναι μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες ή διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όχι όλες. Είναι από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. 63-65 καταστήματα της Walmart έκλεισαν στην Αμερική γιατί μπαίνουν, τα διαλύουν, κλέβουν και φεύγουν και ουσιαστικά το Walmart είχε ζημιά από τα καταστήματα και αναγκάστηκε να τα κλείσει. Διάφορα μπενζινάδικα έχουν αναγκαστεί να προσλάβουν οπλοφόρους για να μπορέσουν να προστατέψουν τα μπενζινάδικα από τους εγκληματίες. Και χειροτερεύει απίστευτα η Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια. Επειδή παρακολουθώ καθημερινά λόγω της δουλειάς του ενδιαφέροντος και παρακολουθώ για πολύ καιρό, αλλά και τώρα πλέον λόγω όλων των δραστηριοτήτων που κάνω, παρακολουθώ κάθε μέρα το τι συμβαίνει και σκανάρω όλα τα σημαντικά νέα σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπω λοιπόν το τι συμβαίνει και είναι πραγματικά λυπηρό και τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Αμερική. Και αυτό γίνεται σκόπιμα. George Soros έχει κάνει φοβερή δουλειά σε αυτό, πρέπει να το δώσετε παράσημο. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια εγκληματικότητα στην Αμερική, δεν ξέρω πώς αλλιώς να την εκφράσω αυτή τη στιγμή. Και εγκληματικότητα ουσιαστικά είναι αυξημένη και σε βαθμό που έχει ξεφύγει στις χώρες που το πολίτευμα είναι στα χέρια των δημοκρατικών, που είναι governors οι δημοκρατικοί, όπως είναι το Chicago, το LA, η Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη έχει χειροτερεύσει. Και αυτό που έχει κάνει λοιπόν ο Soros είναι πολύ απλό. Έχει καταφέρει να βάλει εισαγγελείς σε διάφορες τέτοιες πολιτείες, όπου ουσιαστικά τι κάνουν λοιπόν. Συλλαμβάνουν τους εγκληματίες, τους βάζουν μέσα και αυτός τους ελευθερώνει. Και υπάρχουν παράπονα από την αστυνομία, από τους αστυνομικούς εδώ και 3 χρόνια, ότι συλλαμβάνουν με τους εγκληματίες 4-5-6 φορές τους ίδιους τους εγκληματίες ξανά και ξανά και τους ελευθερώνουν. Και αυτό νομίζω ότι το είδατε και ειδικά στη Νέα Υόρκη τώρα με αυτόν τον που προσπαθεί να κατηγορήσει τον Τραμπ. Και έχει καταφέρει λοιπόν να δημιουργήσει την εγκληματικότητα και αν δείτε το στόχο που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο George Soros είναι ουσιαστικά να διαλύσει την Αμερική. Και λόγω του ότι χρηματοδοτεί και έχει καταφέρει να βάλει πολιτικούς στην Αμερική, στο Κογκρέσο και στο Σενάτ, έτσι με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να περάσουν και διάφορα νομοσχέδια, όπου προσπάθησαν να περάσουν και την έκπτωση και το σταμάτησαν αυτό και μετά βγάλανε το HAPI που είναι για την έκπτωση και νομίζω αυτό το νομοσχέδιο τώρα το περάσανε και στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες για την έκπτωση και είναι λυπηρό γιατί δεν είχαμε τέτοια προβλήματα στην κοινωνία και βλέπεις διάφορα νομοσχέδια να περνάνε τα οποία δεν είναι κάτι το οποίο ο κόσμος αυτή τη στιγμή ψάχνεται και παραπονιέται γι' αυτό και θέλει μια αλλαγή σε αυτό και είναι σκόπιμες προσπάθειες για τη διάλυση της οικογένειας όλο αυτό. Και ουσιαστικά οτιδήποτε δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Η ιστορία δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Ο Έλληνας γιατί αισθάνεται τόση μεγάλη περηφάνεια σήμερα για την ιστορία της Ελλάδας, για όλο αυτό που έχει χτίσει μέχρι σήμερα. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά στην Ακρόπολη, με την αναγνώριση της Βόρειας Μακεδονίας, Σκόπια, Μακεδονίας, πείτε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων ότι το αναγνώρισανε έτσι. Αυτό λοιπόν είναι προσπάθειες για τη διάλυση του πολιτισμού, της ιστορίας, γιατί όταν διαλύσει την ιστορία, όταν διαλύσει αυτά το οποίο ο άνθρωπος έχει δύναμη, τότε έχεις και έναν πολιτισμό το οποίο μπορείς και μια ανθρωπότητα που μπορείς να την κινήσεις σαν μια κούκλα. Γιατί μετά από εκεί και πέρα δεν θα έχει τη δύναμη να αντισταθεί, τη δύναμη να κρίνει, τη δύναμη να λάβει κάποια υπευθυνότητα και να κάνει κάτι γι' αυτό. Και γύρω από αυτό μετά υπάρχουν διάφορες άλλες προσπάθειες και υποκατηγορίες που θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό και που θα μπορούσαμε να τις υπολογίσουμε. Και δυστυχώς η δημοκρατία που έχουμε σήμερα, δηλαδή σίγουρα είναι καλύτερα από κομμουνισμό σε γενικές γραμμές και διάφορες περίεργες δικτατορίες, αλλά και πάλι δεν δουλεύει στα αλήθεια και αυτό είναι αποδεικμένο λόγω της κατάστασης, γιατί έτσι όπως είναι δομημένο κάτι λείπει που θα έπρεπε να περιορίσει την διαφθορά σε αυτό και έτσι λοιπόν έχουμε δει ότι πλέον δεν έχουμε αυτόνομες κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες και βλέπουμε σε άλλες χώρες όπως τη Μέση Ανατολή και σε άλλες που μπορεί τα δικαιώματα να είναι λιγότερα,
αλλά ουσιαστικά είναι αυτόνομες κυβερνήσεις και καταφέρουν να τα πηγαίνουν καλύτερα όταν έχουν και αυτό το περιθώριο και τελευταία γενικώς τα πηγαίνουν καλύτερα και στο οικονομικό τομέα και σε διάφορους άλλους τομείς, την εξέλιξη κτλ. Και ουσιαστικά η επιτυχία του Ντουμπάι για μένα, από αυτό που έχω καταλάβει σαν συμπέρασμα, είναι λόγω της αποτυχίας της Ευρώπης, Αμερικής κτλ. Γιατί αν κατάφεραν να κρατήσουν κάποια δικαιώματα σωστά και να κρατήσουν την κοινωνία έτσι όπως ήταν έστω και μέχρι πριν 15 με 20 χρόνια, δεν θα είχε φύγει τόσο ο κόσμος και δεν θα είχε εξελιχθεί τόσο το Ντουμπάι, γιατί δεν θα ήθελε ο κόσμος απλώς να φύγει. Θα είχε μείνει σε αυτές τις χώρες και θα επέλεγε. Και ο κόσμος θα είχε εξελιχθεί περισσότερο σε αυτές τις χώρες. Γιατί κατά τα ψέματα, τα περισσότερα και τα πιο έξυπνα μυαλά είναι στην Αμερική. Δεν είναι ότι έχουμε φτάσει ακόμα, δεν έχει σβηστεί ακόμα και να πει ότι εξελίχθηκαν οι άλλες χώρες, αλλά υπάρχει μια πτώση και διαλύεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Και αυτές οι προσπάθειες για να καταστρέψουν τη νέα γενιά και να διαλύσουν και αυτό, δηλαδή το από εδώ και πέρα είναι το θέμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα. Έχουμε καιρό ακόμα. Και τέλος πάντων, θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό. Έχει γίνει η σεξουαλική διαστροφή που έχουν δημιουργήσει και έχουν σπρώξει τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι σε extreme βαθμό και δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος δεν το έχει καταλάβει αυτό. Ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο μπορεί να αναφερθώ επίσης με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά anyway, θα το κρατήσω απλό για το σημερινό βίντεο τουλάχιστον. Και μπορεί λοιπόν τα πράγματα να φαίνονται τραγικά και χωρίς ελπίδα ότι θα μας καταστρέψουν και όλα αυτά. Κάτι το οποίο προσωπικά ναι, με εξοργίζει, αλλά δεν είναι ότι χάνω την ελπίδα, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος και πάλι ανά πάσα στιγμή, όπως είπα και πριν, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να ανατρέψει μια κατάσταση. Και έχουμε δει αρκετές φορές σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας βασικά, όταν γίνονται αντικοινωνικές προσπάθειες όπως αυτές εδώ, βλέπουμε από την άλλη κάποιες άλλες προσπάθειες αντίστασης και επανάστασης πάνω σε αυτό, όπως έχουμε δει λοιπόν και τα τελευταία χρόνια που γίνονται. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη είναι καλοί, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Και ως λύση σε αυτό, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι δεν μπορείς να βασιστείς και να περιμένεις από την κυβέρνηση ή από κάποιον να έρθει να μας σώσει από κάπου, δεχτός οποιοδήποτε, και σίγουρα κάποιοι θα αναλάβουν δράση πάνω σε αυτό και υπευθυνότητα και έτσι γίνεται. Και επίσης δεν μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο ή δύο ανθρώπους ή τρεις, πέντε, έξι. Θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό, στο να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές που δημιουργήθηκε αυτός ο πολιτισμός και ειδικά τις αρχές της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πάνω σε αυτές έχει χτιστεί όλη η ανθρωπότητα. Αν και είχαμε και άλλους πολιτισμούς πριν από τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας, όπου έχουν σβηστεί στην ιστορία, και ο τελευταίος τώρα που έχει μείνει είναι της Ελλάδας, και είναι πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε και αυτό πριν χαθεί, και εύχομαι να διατηρηθεί, γιατί αν χαθεί και αυτό, μετά χωρίς κάποια επανάσταση και να πάμε ξανά στο Stone Age, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να το διατηρήσουμε. Αλλά και πάλι λοιπόν είναι στα χέρια μας, στα αλήθεια, για το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Για το αν θα δεχτούμε αυτές τις ατζέντες ή αν θα κοιτάξουμε λίγο και έξω από το κουτί και να αφήσουμε με τα mainstream media, την παραπληροφόρηση που δίνεται και να δούμε μόνοι μας και να κρίνουμε, να συγκρίνουμε τα δεδομένα, τις ιδεολογίες που προσπαθούν να περάσουν, ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να τα περάσουν, τι στόχο έχουν και τι είναι λογικό, πάνω σε τι έχει χτιστεί η κοινωνία. Και αν κάποιος πραγματικά κοιτάξει απλά τις βασικές αρχές του πολιτισμού της Ελλάδας και τα κρατήσει αυτά, τότε μπορεί να κρατήσει και το πολιτισμό και μπορεί να έχει καλύτερη ζωή. Γιατί η εξέλιξη, ωραία, τη θέλουμε, είμαι υπέρ της εξέλιξης, νομίζω το έχω αποδείξει, αλλά αυτές οι ατζέντες που μπανάνε αυτή τη στιγμή δεν είναι για την εξέλιξη, είναι ουσιαστικά για την σκλαβοποίηση του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το σημερινό βίντεο. Φυσικά, οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα θα μπορούσα να επεκταθώ και παραπάνω και θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτά και να μου πείτε σε τι θα θέλατε να αναφερθώ παραπάνω σε κάποιο άλλο βίντεο. Και γενικώς και τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτά που είπαμε σήμερα κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σας, θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο andreoacademy.com για τα πιο σημαντικά νέα που συμβαίνουν στο πλανήτη. Στο blog ανεβάζω καθημερινά άρθρα μαζί με τον Δημήτρη και επίσης στο Twitter, όπου είμαι αρκετά ενεργός και κοινοποιώ τα πιο σημαντικά νέα που συμβαίνουν στο πλανήτη αυτό και μπορείτε να έχετε άμεση ενημέρωση. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.